Στη Λέσβο τώρα, κυρίες και κύριοι, τα 243 έφτασαν τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί, όπως ακούσατε, στη νέα δομή στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Οι αρχές αναζητούν και όσους δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμη στον καταβλισμό. Για κίνδυνο εκτεταμένης διασποράς μιλούν κάτοικοι του νησιού. Νέα αναστάτωση στη Λέσβο μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΔΗ 243 κρουσμάτων σε πάνω από 7.000 τεστ τις τελευταίες 8 ημέρες στη δομή φιλοξενίας στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Οι αστυνομικοί αναζητούν στα βουνά γύρω από την Μόρια αλλά και σε σπίτια σε χωριά δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι υποφελούμενοι των καταστροφικών πυρκαγιών κατέφυγαν και κρύβονται σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει και ορισμένοι να μένουν και σε σπίτια στα διάφορα χωριά που έχουν νοικιάσει άνθρωποι που δικαιούνται άσυλο, γιατί έχω προσέξει μετανάστες και πρόσφυγες να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ένα άτομο και να συμπληρώνει ολόκληρο καρότσι μέχρι πάνω. Οι ασθενείς έχουν απομονωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Από τα κλιμάκια εξετάστηκαν 40 μέλη διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων και 120 αστυνομικοί που εργάζονται στη δομή στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ. Τα αποτελέσματα όλων ήταν αρνητικά. Κλειστό κέντρο σημαίνει ότι υπάρχει ωράριο στη λειτουργία του κέντρου. Υπάρχει μία άδεια εξόδου για κάποιους πολύ συγκεκριμένους. Για κάποιες πολύ συγκεκριμένες ώρες, κλείσιμο του κέντρου κάποια ώρα της μέρας και άρα λοιπόν μια ελεγχόμενη απολύτως κατάσταση από το κράτος. Μέσα στο camp υπάρχουν αυτή τη στιγμή 350 αστυνομικοί και θα προσλάβουμε άλλους τόσους έτσι ώστε να είναι πλήρης η αστυνόμευση και η ασφάλεια.